Με φόντο την προκλητική στάση του Προέδρου της Κροατίας, το ενδιαφέρον στρέφεται να την χαρδαλιά στην αυριανή συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Κροάτι ομολογό του εν του δείπνου που θα παραθέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων και των όμορων Ευρωπαϊκών χωρών. Πράγματι, Μάρκο, τα βλέμματα στρέφονται σε αυτό το τέτα του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Κροάτι ομολογό του Αντρέη Μπλέγκοβιτ στι 3 το μεσημέρι αύριο στο Μέγαρο Μαξίμου. Καθώ η συνάντηση αυτή πραγματοποιείται ενώ είναι σε εξέλιξη οι έρευνε για τον δολοφόνο του Μιχάλη Κατσούρη, αλλά και στον απόϊχο, όπω πολύ σωστά είπε, τη εμπριστική ρητορική του Προέδρου τη Κροατία και θα λέγαμε και τη πιο ισορροπημένη δήλωση του ίδιου του κυρίου Μπλέγκοβιτ, με το καρφί όμω ότι δεν μπορεί να έχουν ισομερίδιο ευθύνη το σύνολο δηλαδή των συλληφθέντων Κροατών χούλιγκαν ε, για τα αιματηρά επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφια. Ε, και φυσικά στον απόϊχο του ξεκάθαρου μηνύματο του Κυριάκου Μητσοτάκη προ την ε, ηγεσία τη Κροατία ότι η Ελλάδα είναι κράτο δικαίου και η ανεξάρτητη δικαιοσύνη τη δεν, δεν δέχεται υποδείξει. Θέση που φυσικά αναμένεται να επαναλάβει στο αυριανό ε, τέταρτο. -τετ. Έχει λοιπόν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε και το κλίμα που θα επικρατήσει, αλλά και το διάλογο που θα έχουν οι δύο ηγέτες μπροστά στι κάμερε και φυσικά αν θα παράξει κάποιο αποτέλεσμα αυτή η συνάντηση πίσω από τις κλειστές πόρτες. Έχει ενδιαφέρον δε ότι ο κύριος Πλένκοβιτς θα συνοδεύεται στην Αθήνα από τους Υπουργού Εξωτερικών και δικαιοσύνη της Κροατίας. Στο γραφικό μας βλέπουμε όσους θα συμμετάσχουν στο δείπνο αυτό το άτυπο δείπνο που θα παραθέσει ο Πρωθυπουργός στις 8 και 4 αύριο το βράδυ οι ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων με αντικείμενο τη διεύρυνση πλην τη Αλβανία, που είναι στον πάγο οι μας λόγω της κράτησης mm -hmm. του Φρέντι Μπελέρη Μάλιστα. και βλέπουμε ότι θα είναι και και η κυρία Φοντερ και ο Σαρλ Μισελ. Να λε λες να ευνηδιαστούμε αύριο. Τίποτα δεν αποκλείεται. Υπάρχουν πληροφορίες τις οποίες μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ε, Ριανοβόστη Ριανοβό στη Μάρκο ότι θα βρεθεί στην Αθήνα ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προκειμένου να συμμετάσχει σε αυτό το άτυπο δείπνο που παραθέτει ο Πρωθυπουργό το βράδυ στου ηγέτε των Δυτικών Βαλκανίων. Το Μέγαρο Μαξίμου πρέπει να σου πω ότι δεν το επιβεβαιώνει, ωστόσο αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ένα τέτοιο ταξίδι και μια τέτοια επίσκεψη δεν θα ανακοινωνόταν ούτω ή για λόγου ασφαλεία εκ των προτέρων. Συνεπώς, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτα. Αν πάντως βρεθεί ο κύριος Ζελενσκι στην Αθήνα, είναι δεδομένο ότι θα έχει Μες. και μια κατηδίαν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό πριν από το δείπνο. Σε ευχαριστούμε, Αντίν Χαρδαλιά.